Λοιπόν, βλέπουμε επέστρεψαν τα 83 player picks. Φαντάζομαι θα είναι 5. Τα ίδια requirements με την άλλη φορά. 2 gold squads με έναν και 2 rare αντίστοιχα. Εμένα αυτά με πήγαινε καλά περίεργως. Και έχουμε και καινούργιο showdown. Λιόν με Μονακό. Μπενράμα με Κέρερ. Ο Μπενράμα ζητάει 83 squad χωρίς uniform και 86 main form. Και ο Κέρερ. Και ο Κέρερ ζητάει μια 84 main form και μια 86 χωρίς uniform. Okay. Α, και επέστρεψε και το 80 plus player pick, έφυγε το 81 plus, ήρθε το 80 plus. Λοιπόν, έχω κραφτάρει και 45 player picks. Δεν είχα αρκετό φότερ για 50. Οπότε θα ανοίξουμε 45. Τα κράφτορα πριν φύγουν στις 8 η ώρα, επειδή τώρα έχει πάει 8 και. Οπότε θα ανοίξουμε αυτά, να δούμε αν θα βγάλουμε κάτι. Τιάγκο. Δε γενικά, άμα δεν βγάζουμε πάνω από 84, το είπα και στο προηγούμενο βιντεάκι που ανέβασα, δεν αξίζουν καν. Ακόμα και 84 δηλαδή είναι χάλια. Απλά λέω 84, επειδή 85 δεν δίνει. Ό,τι βλέπετε. Οκ, okay, έχουμε το πρώτο walkout. Κίμιχο 88. Στα πρώτα 10. Βασικά τώρα θα πάμε στα πρώτα 10. Θα έχουμε μόνο ένα walkout. Ναι, μόνο ένα walkout. Σε ελπίζω το επόμενο μην είναι τόσο χάλια. Οκ, okay, δεύτερο walkout στο 13ο pick. Έχουμε δεύτερο walkout. Τρίτο, καντέ. Οκ, okay, 88 Bernardo Silva. Πάμε στο 20ο. Δεν έχουμε πολύ walkout. Μετά από 20 picks έχουμε μόλις 4 walkout. Αυτό θα είναι το 300 pick. Και παιδιά, μετά από 30 picks έχουμε 2 85άριδες, 3 ή 4 walkout και κανέναν. Βασικά inform δεν υπάρχουν. Αλλά εδώ έχουμε SIF. Έχουμε τον πρώτο team of the season. Τον έχω ήδη. Δεν με ενθουσιάζει καθόλου. Θα γίνει fodder. Ελπίζω να μου δώσει κάποιον διαφορετικό, γιατί έχω βγάλει καμιά δεκαριά team of the season, κάτι τέτοιο, και είναι μόνο οι ίδιοι 3-4 παίχτες. Δεν μου δίνει κάτι διαφορετικό. Μου δίνει την left wing την Αμερικάνα. Μου δίνει αυτό τον whiff, πως λέγεται. Μου δίνει τον έναν striker από το γερμανικό. Και άλλη μια κάρτα δεν θυμάμαι καν ποια είναι. Αλλά μου δίνει αυτούς τους ίδιους συνέχεια. Α, επιτέλους. Ένα καλό walkout. Έχουμε Harry Kane. Και πάμε στα τελευταία δύο. Πάρω τρύπη, ε. Και το τελευταίο. Ξανά Κίμιχ. Οκ. Okay. Ναι, παιδιά, τα 81 plus γίνονται όλο και χειρότερα, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε και στα 583 plus player picks. Να, ξεκινάμε χάλια. Πάμε στο δεύτερο. Έχουμε cross εδώ πέρα. Τρίτο. Οκ, okay. Θα μπορούσα να μας το δώσει ξεχωριστά αυτά, αλλά οκ. Okay. Τέταρτο. Οκ, okay, έχουμε trend τουλάχιστον. Και πάμε και στο τελευταίο, team of the season. Όχι. Οκ, okay, θα πάρουμε Renard. Και πάλι δεν ήταν άσχημα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και μερικά packs που έχω. Ξεκινάμε με ένα rare Electrum που είναι untradeable. Ναι, γενικά με είναι χρυσά, τα κάνω skip. Τα βλέπουμε στο τέλος. Μόνο με είναι μπλε θα με νοιάζει. Έχουμε Grealish, ok, 85. Το club μου είναι σχεδόν άδειο από χρυσές κάρτες. Τα άδειασα για να κραφτάρω όλα τα player picks. Και έχω μείνει με σχεδόν τίποτα. Άνοιξα τα 81 plus player picks, ήταν πολύ μέτρια.
Τώρα επέστρεψαν τα 80+, οπότε θα ξανά στο κάρο το club να μαζέψω κάρτες, να κραφτάρω τα 80+. Εδώ, α, εδώ έχουμε Stanway μάλλον. Πάμε στο 80x2. Και αυτό χρυσό. Ναι, τα κάνω λασκίπ, δεν με νοιάζει, όποιος και να είναι χρυσός δεν έχει καμία απολύτως σημασία. 80x5, αυτά πρέπει να είναι από το daily play. Και αυτό χρυσό. Πάλι χρυσό. Καλά, δεν περιμένω τίποτα από αυτά γενικά. Δεν, από τα επόμενα περιμένω, από τα 83x10 και από τα 84x10 ή ό,τι άλλο είναι αυτό που έχω, 84x7. Παιδιά, θέλω να μου πείτε γενικά, άμα κρατάτε packs για την, τα καλά packs τουλάχιστον για την Team of the Season της άλλης εβδομάδας, της Παρασκευής, που θα είναι της Αγγλίας, της Premier League, ή άμα τα ανοίγετε όλα τώρα κανονικά. Γιατί δεν ξέρω αν θέλω να ανοίξω όλα μου τα καλά πακέτα τώρα. Ένα 84x20 που έχω ή 85x10. Ή αν θέλω να τα κρατήσω για μετά, για την Team of the Season του Αγγλικού. Ωραία, πάμε και στα 83x10. Ξεκινάμε με χρυσό, Γερμανία, CDM, Kimmich. Όχι, είναι Oberdorf. Θα είναι διπλό, ευτυχώς. Θα είναι μαζί με την Πάνιος, 87. Οκ, καλό. Ωραία, έχουμε δύο γόκα τουλάχιστον και μια 85. Πάμε στο δεύτερο. Τα χθεσινά ήταν χάλια τα 83x10. Ελπίζω τα σημερινά να είναι καλύτερα. Πάλι χρυσό, Νορβηγία, Kamin Odegaard. Θα είναι διπλό. Δεν θα είναι. Κακό. Πάμε και στο τρίτο. Θα έχουμε Team of the Season. Πάλι δεν θα έχουμε Team of the Season. Γερμανία, CDM πάλι. Πάλι Oberdorf. Δεν είναι καν διπλό αυτή τη φορά. Και σήμερα είναι εξίσου χάλια το 83x10 δυστυχώς. Έχει μέσα και Laporte και Grealish. Πάμε να ανοίξουμε και το 86x2. Έχουμε Team of the Season στο πρώτο, τέλεια. Νιγηρία, Striker, είναι ο Osimhen. Ας έχει κάποιον καλό από πίσω, please. Ας μου δώσει το Modric και να βάλω αυτόν στο Evo. Μαζί με τον Sif. Για 5η-6η φορά. Πάμε και στο δεύτερο. Αυτό είναι χρυσό. Αγγλία, right wing είναι η Medi Osaka. Θα είναι η Med. Τέλεια. Μαζί με Rodri 89. Σήμερα καλύτερα τα 86x2. Α, έχω και τα δύο τα χθεσινά. Οπότε πάμε και σε αυτά. Κάποιος μου στείλε μήνυμα. Δεν ξέρω τι είναι. Εδώ θα έχουμε Mané. 86, κακό σημάδι. Οκ, Ρενάρτ 88. Και πάμε και στο τελευταίο 86x2. Αυτό είναι Team of the Season. Γερμανία, CM, είναι ο Cross μάλλον, ναι. Ας έχει κάτι καλό μια φορά ή κάτι διαφορετικό έστω. Δεν ξέρω, έναν Klaus. Κάτι που να μην είναι το ίδιο με τους υπόλοιπους. Πάλι ο ίδιος σου. Ρε παιδιά, αυτόν τον Shift τον έχω βγάλει 1.000.000 φορές. Φτάνει. Μόνο τους ίδιους βγάζω. Τις ίδιες 4 κάρτες. Λοιπόν, κράφταρα και τον Vasquez. Ήταν αρκετά φθηνός. Και αυτή τη στιγμή είναι 91 rating. Αλλά σύντομα θα πάει 93. Η Real χθες κέρδισε την Barcelona. Οπότε έχει μια νίκη. Θέλει άλλη μια νίκη στα επόμενα 3 μάτς. Θα το κάνει σίγουρα, πιστεύω. Πιστεύω άλλα 5 γκολ θα βάλει στα επόμενα 3 μάτς. Οπότε θα πάει σίγουρα 93. Και άμα τον βάλουμε και στο Evo που έχει βγει, που βγήκε χθες νομίζω ή προχθές, δεν θυμάμαι, θα πάει 94. Οπότε θα γίνει ακραία κάρτα.